τελευταία ημέρα του tour. Ναι. Με πολύ καλό ήλιο. Με καλή, πολύ καλή ποιότητα ήλιου. Με όμορφο μέρος, ο λάμπος δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Προσέχει τη σκατούρα, η αράδα. Για να πάμε να δούμε. Το μέρος φαίνεται πιο καλά τώρα. Που... Οχ, το ψυγείο μας είναι τέλειο. Έχει κρύα θερμοκρασία εδώ έξω. Ψυγειακή θερμοκρασία έχει. Εδώ είναι το κόλπο. Ευτυχώς στέγνω στο παντελόνι μου. Τι σκέφτομαι να το ξαναφορέσω. Κάτσε αυτό στέγνω. Μαλάκα, τι ωραίες που μου ήλες. Θέλω και μια κούρα κλατσά πίτσα, ρε μαλάκα. Ωραία, το 2 ανεβαίνουμε για την πρώτη κατάβαση. Εδώ φαίνεται πως κατεβαίνουν το χώσιμο. Φαίνεται να είναι λίγο βρεγμένο, αλλά όχι και τόσο πολύ. Με τον Βασίλ. Τι λέει που κοιτάει? Πού κοιτάς έτσι? Εκεί. Δεν πειράζει. Οι ερασιτέχνες τέτοια βίντεο βγάζουν. Και τα βίντεο των ερασιτεχνών είναι τα πιο καλά. Ερασιτεχνικά. Σήμερα... Άματσους βίντεο. Ναι. Σήμερα πήρα και την GoPro για να βγάλουμε τα πρώτα πλάνα riding. Και θα δούμε πώς θα πάει η μέρα. Α, και ξέχασα τα γάντια μου έξω. Και δεν στέγνωσα, είναι μουσκεμα ακόμα. Τα ξέχασα εκεί πέρα που το αφήναμε. Η πρώτη κατάβαση της δεύτερης ημέρας. Είναι πολύ πιο στεγνά σε σχέση με χθες. Αλλά πάλι γεμίσαμε λάσπες. Πολλές βέβαια. Και έχουμε μείνει μόνος περιμένω τους άλλους, γιατί ο ένας θέλει να κάνει το ένα, ο άλλος θέλει να κάνει το άλλο. Αλλά γενικά περνάμε πολύ ωραία. Πήγα να σκοτωθώ, πήγα να φάω μια πολύ καλή τούμπα, αλλά τελικά δεν έπεσα. Καλό αυτό. Γιατί πήγα να φύγω με την προστινή έτσι καπάκι που λέμε. Αυτά. Αυτή είναι η συνέχεια από το επεισόδιο και όπως βλέπετε είμαι μόνος στο καρικλάκι γιατί οι άλλοι με παράτησαν. Όχι με παράτησαν, ήμασταν μαζί και με είπαν να μπω μόνος. Επειδή είπαν είμαι πιο γαμάτος από αυτούς και ζορίστηκαν. Τώρα αυτή είναι κάτω. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Όχι, δεν φαίνεται από εδώ. Ούτε από εδώ ξέρω αν φαίνεται. Τέλος πάντων. Ωραία. Βλέπουμε το άγριο ζώο. Το άγριο θηριό. Της Βουλγαρίας. Το μαύρο σκοτάδι. Αυτός είναι ο κόνης μου. Ο κόνη είναι. Ο κόνης. Αυτό το αυτοκίνητό μου όταν το είχα, είχε λίγα άλογα και έτσι αγόρασε ένα άλογο. Τον κόνη. Τον κόνης. Έλα κόνη. Τώρα θα φάει από το χέρι μου, ένα δωρε μπαστάρι. Πάραξε, εδώ πέρα ήρθα να πάρω το αντιανεμικό μου και κοιτάω δεν έχει τίποτα. Πού είναι το αντιανεμικό? Κάτω εκεί στη βερόντα, δεν φαίνεται βέβαια από το βίντεο. Δεν ξέρω γιατί είναι μάλλον. Το βίντεο δεν φαίνεται ρε μαλάκης. Πρέπει να έχει φακό. Και κάτω εκεί πέρα, στο νήσιο, έχει μια κάλτσα δικιά μου. Άρα του φάνηκε. Δες το χαζό τι έκανα, έβγαζε το άλλο πράγμα. Αυτό το πορτοκαλί είναι το αντιανεμικό που έπεσε κάτω σε μια άλλη βεράντα. Τώρα η διαδρομή πάει από εκεί. Ανεβαίνεις. Έρχεσαι εδώ. Από εδώ πηδάς στη βεράντα. Και πάω να πάρω το αντιανεμικό που είναι το πορτοκαλί αυτό το πράγμα που φαίνεται λίγο. Και να πάρει ευχή. Και με έκλεψαν και τα γάντια. Και μου κλέψαν τα γάντια. Πήρα το αντιανεμικό όμως και την κάλτσα. Αλλά δεν μπορώ να βρω τα γάντια. Κάποιος πρέπει να τα πήρε. Δεν φαίνεται τίποτα, ξέρω. Τώρα τι φανεί. Πήγε και ρώτησα και μου λέει μπορεί να τα φύσει ο αέρας. Αλλά θα τα έβρισκα άμα φύσει ο αέρας. Τώρα δεν ξέρω πού. Α, και εκεί που είχα να πάρω το αντιανεμικό είχε ένα σκυλί στο παράθυρο και με γάβγιζε. Αυτό. Τέλος. Θα τελείωσε η μνήμη στην κάμερά μου. Αυτό είναι από ξένη κάμερα.
δεν ξέρουμε καν αν θα μπει στο βίντεο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε λίγη ώρα μπορεί να πεθάνει. Γιατί με τσίπησε ένα δηλητηριώδη ζώο στην καρδιά. Αυτό. Θα περιμένω μέχρι να πεθάνεις. Μπορεί να αργήσει, θα τελειώσουμε τη μνήμη. Κλείς την κάμερα. Κλείσε και λίγο έτσι τα μάτια και χάσου. Γίνε σεξι, Νόλι, γίνε σεξι. Πώς θα κάνεις με τους ώμους? Δεν τους έκανε. Σεξι. Είναι κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Εδώ βλέπουμε μια παραδοσιακή Αγγλίδα να παίζει μουσική με άντερα. Αυτά τα άντερα είναι γουρουνιών. Εδώ, κοιτάξτε λίγο. Κοίτα και εσύ. Ναι, μετράει πάρα πολύ φάση και γενικά η φάση που είμαστε μετράει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μετράει η τράβα ποδήλατα εδώ, downhill, κουδουνάκια. Κουδούνια. Εδώ τα άντερα τώρα, κοιτάξτε. Τράβα είναι κάνουν το πλάνο, αλλά είναι καλύτερο. Κοιτάξτε. Αλλά σκεφτείτε σε μια βουλγάρικη χαβούνα και έχω κοιτάξει τώρα και τα. Και τώρα κοιτάω τον καλά, κατάλαβα εγώ και κοιτάξτε τι βλέπω εδώ πέρα. Όλα είναι φυσιολογικά, ό,τι ωραία, ωραία με λεύβα και με τέτοια πράγματα. Και κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα που κατάλαβα τον κατάλογο, τι βλέπω. Τι να κάνω τώρα εγώ. Το παραγγείλω. Και τα μαράκι. Εδώ είμαστε με τσιχαζί. Τράμε τα βέβαια. Εγώ δίνω βίντεο πολύ μυαγκόμενο. Φαίνεται να πάρεις μια πίτσα. Βίντεο εδώ στο χωριό. Φαίνεται το βίντεο. Ναι, πότε φαίνεται. Έχουμε χαμό τα skatepark στο χωριό που, όπου δεν ξέρουν καν τι είναι και το κορίτσια. Skate και το BMX. Και κορίτσια μόνο. Δεν ξέρουν τι είναι το skate, δεν ξέρουν το BMX και έχουν αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Δεν είναι τρελό, αλλά είναι γαμάτο έτσι στο χωριό. Δεν σε ένα μπάνι. Τι είναι αυτό? Bang! Πώς? Bang! Τραπέζα! Bang! Έχει και spine! Τώρα θα βγούμε σε πάρτι εμείς. Πού σε φέραμε σένα? Okay, the same. Anyway, Gazi. Yeah. One, two, three. Βγάλε χαρτί για την πουστιά, ρε μαλάκα. Three. Let's play where is the light. Okay. Okay, yeah. Μολόδι. Έχετε τα πράγματα. Μολόδι. Thank you, bro. Εδώ βλέπουμε, πούμε, τρομερά πράγματα. Oh!
από το χώσιμο, το βραδινό χώσιμο, και εκεί που περπατούσαμε σε, σε ένα σάπιο μέρος, ξαφνικά κοιτάμε και βλέπουμε skate park. Λέμε ωωω, skate park! Και λέμε όχι φίλε, τι φάση. Και ξέρω εγώ, εκεί που κοιτούσαμε τις ράμπες, Sky Meteors BMX, παίρνουμε το BMX, θα δείτε τα πλάνα, και χώσαμε πολύ ωραία. Μας είπαν όμως ότι στη Βουλγαρία οι άνθρωποι δεν είναι τόσο καλοί, ότι είναι περίεργοι, είπανε ότι είναι ρατσιστές, και μας είπαν αφού έσπασε η παρέα να φύγουμε και να γυρίσουμε ξενοδοχείο, και αυτό κάναμε. Χώσαμε όμως πολύ ωραία και καταλάβουμε τι σημαίνει BMX Family, γιατί και οι Βούλγαροι χάρηκαν τέρμα. Τώρα που φτάζει το Μάτιο, αλλά οι άλλοι έρχονται ακόμα. Αύριο η τρέλα θα συνεχιστεί. Όχι, όχι, μην πάρεις, είναι του! Your time is up, my-